Εκατοντάδες τάγκς, αρμάτα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού παρατάσσονται στα σύνορα με την Νότια Γάζα. Τα ψέματα τελείωσαν και το Ισραήλ ετοιμάζεται πυρετοδός για αυτό που εδώ και μήνες έχει προαναγγείλει, τη χερσαία εισβολή του στη Ράφα. Μοναδικό παράθυρο για αναβολή της επιδρομής, η οποία σύμφωνα με τον Νετανιάχου είτε τώρα είτε αργότερα θα γίνει, η άμεση κατάληξη σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των 130 και πλέον ομήρων. Θα συνεχίσουμε μέχρι την νίκη των δίκαιο πόλεμό μας ενάντια στους αποτρόπαιους τρομοκράτες που επιδιώκουν να μας καταστρέψουν. Μπροστά στον δρόμο για ένα νέο λουτρό αίματος στην πόλη καταφύγιο για πάνω από 1 εκατομμύριο Γαζαίους, η διπλωματία παίρνει φωτιά προκειμένου να αποτρέψει τη διαφαινόμενη τραγωδία με ένα deal που θα αφήνει εν μέρη ικανοποιημένους και τους μεν και τους δε. Με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου και του Κατάρ, το Ισραήλ κόμισε στη Χαμάς την αντιπρότασή του. Και αυτή, όπως λέει, είναι η τελευταία ευκαιρία για ανακοχή πριν τα Ισραηλινά στρατεύματα μπουν στη Ράφα. The threat of that Rafah offensive remains real, and this does seem to be an effort to try to halt it. Η Χαμάς, ωστόσο, που επαναλαμβάνει πεισματικά ότι η προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να είναι ο πλήρης τερματισμός του πολέμου, διαμηνεί πως μελετά την πρόταση και επιφυλάσσεται. قال خليل الحياني رئيس حركة حماس في قطاع غزة إن الحركة تسلمت رد إسرائيل الرسمي على موقف الحركة من المفاوضات الذي سلم للوسيطين المصري والقطري في 13 أبريل الجاري. أضاف الحي في بيان أن الحركة ستقوم بدراسة المقترح والرد عليه حال الانتهاء منه. Τα πάντα παραμένουν ρευστά όσο αδειάζει και η κλεψίδρα μέχρι τις 30 Απριλίου, την ημέρα ολοκλήρωσης του Εβραϊκού Πάσχα, που παραμένει το άτυπο χρονικό ορόσημο της εισβολής. Με την ανησυχία να χτυπά κόκκινο για όσα ενδεχομένως έπονται, η Αίγυπτος κάθεται σαν αμένα κάρβουνα. Στρατός και νοσοκομεία βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή. Και μολονότι διαφωνεί με τον πιθανό εκτοπισμό Παλαιστινίων, έχει ήδη κτίσει 2 καταβλισμούς για υποδοχή προσφύγων. Στο μέτωπο Ισραήλ Χεσμπολάχ ελάχιστες ώρες κράτησε η πολεμική νηνεμία. Χθες βράδυ, οι φιλοϊρανοί μαχητές έπληξαν με αντιαρματικούς πυράβλους και δεκάδες ρουκέτες στρατιωτικό κομβόι των Ισραηλινών στο βορρά της χώρας, έπειτα από μια καλωστημένη ενέδρα. 2 οχήματα καταστράφηκαν, ενώ τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Ήταν η απάντησή τους στο επίσης χειρουργικό χτύπημα του IDF στο Νότιο Λίβανο λίγες ώρες προηγουμένως. Επιστρατεύοντας ντρόουν, βομβάρδισαν το όχημα στο οποίο επέβαιναν 2 αξιωματούχοι της Αλτζαμά Αλ-Ισλαμία, της συμμαχικής οργάνωσης της Χεσμπολάχ, και οι 2 έχασαν τη ζωή τους. Σφήνα στον Κικαιώνα μπήκαν ξανά και χούθη της Ιεμένης που με βαλιστικούς πυράβλους έπληξαν 2 δεξαμενόπλια στην Ερυθρά Θάλασσα, υποσχόμενοι και συνέχεια. Αν η Σάμπιλ Φιλαστίνη φύγει τα Γάζα.